Τα κάτω διευθύνσεις που είναι τα γραφεία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα. Βγάλετε μια φωτογραφία με το κινητό σας για να μπορέσετε να καλέσετε. Και από αύριο να πούμε θα μαζεύουμε και εδώ στο ΣΥΓΜΑ, στο συγκρότημα Δίας, πράγματα, αντικείμενα και είδη πρώτης ανάγκης, τις καθημερινές 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4. 8 με 6 το απόγευμα τις καθημερινές. Σαββατοκύριακο 10 με 4. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν και να στείλουν είδη πρώτης ανάγκης στους πλημμυροπαθείς, θα μπορούν να επικοινωνούν. Λοιπόν, αυτά. Ας ελπίσουμε θα πιάσει τόπο και η βοήθεια. Θα μείνουμε στο ζήτημα της Ελλάδας, αλλά θα μιλήσουμε για την πολιτική διάσταση. Εχθές είχαμε τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ. Και Στέφανος Κασελάκης τερμάτισε πρώτος. Έκοψε πρώτος το νήμα. Θα καλωσορίσουμε εδώ στο στούδιο τον Κώστα Ντάλτα, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και θα μεταφερθούμε και στην Αθήνα, στον συνάδελφο από τα Νέα, τον πολύ έμπειρο πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη τον Μανιάτη, που με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζουμε. Καλύπτει ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ από την πρώτη, από το σημείο 0, έτσι, εδώ και χρόνια. Γεια σου, Δημήτρη. Χρήστος, ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στον Κώστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πρώτο σχόλιο από τον Δημήτρη Κώστα για το τι έγινε ακριβώς. Στέφανος Κασελάκης πρώτος και με διαφορά πάντως. Ναι, είναι υποψηφιότητα των τελευταίων ημερών. Είναι υποψηφιότητα για τους αντιπάλους του της εικόνας. Επίσης της μεταπολιτικής, όπως συχνά είπαν παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, θέλοντας να κριτικάρουν την όλη κάθοδό του. Είναι επίσης αυτή η υποψηφιότητα και αυτή η σημασία που σήκωσε ψηλά την όλη διαδικασία στο κομμάτι του ενδιαφέροντος και άρα υπό αυτή την έννοια είναι το πρόσωπο κλειδί στην επόμενη μέρα συνολικά των διεργασιών, όχι μόνο στο πολιτικό τοπίο που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, αλλά και στο συνολικότερο πολιτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται και όπως θα διαμορφωθεί πια μετά τον δεύτερο γύρο. Το βασικό και το πρώτο το fact δηλαδή που υπάρχει είναι ότι έχει περάσει πρώτος, έχει το προβάδισμα με δεύτερη την Έφη Αξιόγλου. Η εβδομάδα που έρχεται θα είναι εβδομάδα που θα αναπροσαρμοστούν οι στρατηγικές. Δηλαδή όσοι έχουν μείνει έξω θα κλείσουν το μάτι ή θα στηρίξουν ανοιχτά έναν εκ των δύο. Ο Τσακαλώτος θα πάει κοντά στην Έφη, ο Τζουμάκας θα πάει κοντά στην Έφη, ο Παπάς χωρίς να έχει ανοίξει τα χαρτιά του είναι πιο πιθανό να πάει κοντά στον Κασελάκη. Το ερώτημα είναι αν θα πάει η δεξαμενή των ίδιων ψηφοφόρων να ψηφίσει την άλλη Κυριακή. Μπορεί να έχουμε μια μεγάλη βροχή, για παράδειγμα, και άρα να επιβραβευθεί το πιο στενό κομματικό ακροατήριο. Μπορεί να έχουμε μια επιβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει στη μετατσίπρα εποχή και ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι το πρόσωπο κλειδί και το κυρίαρχο πρόσωπο πια εκεί. Τώρα, Κώστα, μετά Τσίπρα εποχή, κάποτε λέγαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Τα είχαμε συζητήσει εδώ και μαζί. Εσύ πώς βλέπεις την εικόνα και την ουσία έτσι, του Στέφανου Κασελάκη? Σίγουρα είναι ένα νέο γεγονός, νέα εποχή, νέο πρόσωπο και μάλιστα στις εκλογές που ήταν και υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας υπήρχαν κάποιες συναντήσεις οι οποίες κανείς δεν του μίλαγε γιατί δεν τον ήξερε. Άρα αυτή η παρουσία και υποψηφιότητα της τελευταίας στιγμής έφερε μία μηχανία, έφερε σίγουρα το κάτι ξαφνικό, αλλά κυρίως και αυτήν την μη προετοιμασία των αντιπάλων του για να τον αποδομήσουν. Άρα τους ξαφνιάσε, τους προετοίμασε και κυρίως ο κόσμος τι είδε? Δεν είδε έναν λόγο αριστερό της παλιάς εποχής, Κύρκου, Φλωράκη και λοιπόν, αλλά είδε ένα φρέσκο πρόσωπο. Σίγουρα είχε την στήριξη Πολάκη για ό,τι σημαίνει εσωκομματικά. Είναι δικό του έργο αυτοί οι νέοι, τα νέα μέλη τα οποία ψήφισαν εχθές και φέρουν αυτό τον αέρα ανανέωσης σε όλο το ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο έχει ανάγκη και σίγουρα ναι θα συμφωνήσω ότι πλέον μετά την εποχή Άλεξη Τσίπρα ίσως μιλάμε για εποχή Κασελάκη. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, χρησιμοποίησε όλα του τα όπλα υπέρ του, τους ξάφνιασε και είναι στο παραένα. Συμφωνώ με την εκτίμηση του Δημήτρη ότι κάπως έτσι θα κινηθούν τα κουκιά. Άρα, αν δεν έχουμε κάποιο συγκλονιστικό απρόπτο, μιλάμε ότι αυτή η υπεροχή, η οποία φαινόταν το τελευταίο 15ήμερο στις δημοσκοπήσεις, θα φανεί και την επόμενη Κυριακή. Κατά την άποψή σου, ο Κασελάκης είναι μόνο εικόνα ή υπάρχει και πολιτική βάση? Θα ρωτήσω και τον Δημήτρη μετά, διότι έχει άποψη, αλλά ας ξεκινήσω από σένα. Ο Δημήτρης θα παρακολουθεί πιο στενά από μένα. Εγώ δεν παρακολούθησα όχι μόνο από τον Κασελάκη, αλλά και τους λοιπούς υποψηφίους να τεθεί μια ατζέντα, ένα μανιφέστο του καθενός, να μιλήσουν σε ένα μεγάλο τραπέζι, να ακούσουμε τον έναν απέναντι στον άλλον. Άρα ναι,
η τελευταία στιγμή υποψηφιότητα συν την πολύ καλή εικόνα και χρησιμοποιώντας όλα του τα όπλα, μια πολύ γρήγορη καμπάνια τον έφερε εκεί που έπρεπε. Αν είχε μεγαλύτερο χρόνο, χρονική διάρκεια αυτή η προεκλογική για τον Κασελάκη, θεωρώ ότι και ο Παπάς, αλλά κυρίως και η Αχτσιόγλου θα είχαν χρησιμοποιήσει πολλά όπλα υπέρ τους για να τον αποδομήσουν. Δεν πρόλαβαν, ξαφνιάστηκαν, ναι. Και στην πολιτική πάνω απ' όλα είναι και το θέμα του timing. Δημήτρη, ίδια ερώτηση σε σένα και θέλω να ρωτήσω αν εκτιμάς ότι είναι είτε ο Στέφανος Κασελάκης είτε η Έφη Αχτσιόγλου, για να μην προεξοφλούμε και το αποτέλεσμα, αυτοί που θα χτυπήσουν το Μητσοτάκη στα ίσα. Καλές ερωτήσεις και δύο. Καταρχάς κρατώ την λέξη κλειδί που ανέφερε ο Κώστας, τον ευνηδιασμό. Δηλαδή την ταχύτητα με την οποία ακριβώς ευνηδίασε τους αντιποψηφίους του ο Κασελάκης. Δεύτερον, η εικόνα. Έχω μία γνώμη, Χρήστο, και το βάζω στο τραπέζι ως γνώμη. Θεωρώ ότι η εικόνα είναι μέρος της πολιτικής. Δεν την υποκαθιστά πια. Είναι κομμάτι οργανικό της πολιτικής, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα δημοκρατίες μας. Υπό αυτή την έννοια, αυτό το Instagram, αυτή η διαμεσολάβητη σχέση που έφτιαξε ο Κασελάκης με τα βίντεο μέσω του έμπειρου σκηνοθέτη Νίκου Σούλη, όλο αυτό το διάστημα, το πυκνό διάστημα, τις λίγες μέρες που αποφάσισε και κλιμάκωσε την υποψηφιότητά του, είχε κομμάτι και πολιτικής διατύπωσης. Βεβαίως, η πολιτική και για μένα είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Άρα, υπό αυτή την έννοια, πρέπει και εκείνος από εδώ και πέρα, και εδώ είναι το δύσκολο στοίχημα, ναι, να πείσει ότι έχει συνολικό πολιτικό σχέδιο. Δεν αρκεί το Instagram, δεν αρκούν τα βίντεο. Έχει πείσει για κάτι τέτοιο, διότι θυμόμαστε την Έφη Αχτσιόγλου πάντα να είναι στο κομμάτι της ζήμωσης, να είναι στο κομμάτι των αποφάσεων, στο κομμάτι της άσκησης ενεργούς πολιτικής. Ο Κασελάκης δεν έχει δοκιμαστεί στην ενεργό πολιτική. Έτσι είναι. Τώρα υπάρχει αυτό. Υπάρχει ότι δεν θα είναι στη Βουλή αν είναι πρόεδρος. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα τα οποία ήδη τα χτυπάνε οι αντίπαλοι του. Χθες το βράδυ η Έφη του έκανε μια δήλωση στην πραγματικότητα που έλεγε ότι αν θέλετε πρέπει να έρθετε στο δεύτερο γύρο για να αναμετρηθούμε με όρους σοβαρότητας. Είπα αυτή τη λέξη. Με όρους σοβαρότητας απέναντι στο Μητσοτάκη. Μάλιστα. Και άρα αυτό το ποιος είναι πιο κυβερνήσιμος εκ των δύο, ο Κασελάκης έχει το δυνατό χαρτί να ανατρέπει και να αντιστρέφει την αριστεία. Δηλαδή, το κυρίαρχο δόγμα του Μητσοτάκη των τελευταίων πολλών χρόνων να το πιάνει και να το αναποδογυρίζει, η ιδέα Αχτσιόγλου να επανατοποθετεί το πολιτικό. Κάποιοι λένε ότι ίσως η ελληνική κοινωνία που δεν είναι έτοιμη για έναν Στέφανο Κασελάκη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με σύμφωνο συμβίωσης με έναν άντρα, είναι ομοφιλόφιλος ανοιχτά. Δεν το κρύβει. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική, η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι, λένε, η ελληνική κοινωνία έτοιμη για να μπορεί να κάνει έναν τέτοιο άνθρωπο αρχηγό. Δημήτρη, ποια είναι η άποψή σου? Δεν έχω αυτή τη γνώμη. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Υπάρχει συμπεριληπτικός λόγος από τις πολιτικές δυνάμεις. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτές τις μέρες υπάρχει μια ζήμωση από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία ο κορμός της είναι συντηρητικός. Μην το ξεχνούμε. Για την ιστορία των γάμων, των ομοφύλων κτλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ένα θετικό κεκτημένο στο κομμάτι των δικαιωμάτων. Υπό αυτή την έννοια, δεν έχω ακριβώς τη γνώμη ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη για τέτοιες πιο συμπεριληπτικές όψεις. Ναι. Γίνονται βήματα. Και καλό είναι που γίνονται βήματα. Να το πούμε και αυτό. Καλό είναι. Mm-hmm. Κώστα. Στο κοινό που απευθύνεται έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι αρεστός και όχι μόνο για αυτήν την επιλογή, αλλά και για άλλες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θα ήθελε να πάει ένα βήμα μπροστά η χώρα. Θα είναι αυτό? Θα θέσει πλέον και θέμα σχέσης εκκλησίας-κράτους? Άρα αν τραβήξει αριστερά την ατζέντα, θεωρώ ότι πολλούς από τους κεντρώους που ακούνε αυτήν την ατζέντα θα την ασπαστούν. Το θέμα είναι όμως να μιλήσουν πολιτικά, να γίνει αυτή η εβδομάδα συζήτηση επί πολιτικών μεταξύ Αχτσιόγλου και Κασελάκη. Αν το δούμε αυτό, θα μπορέσουμε να μάθουμε και περισσότερα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Έχουμε βγάλει συμπέρασμα ποιον στηρίζει στα αλήθεια ο Αλέξης Τσίπρας, ποιον στήριξε στην προεκλογική, Δημήτρη? Να πω κάτι προβοκατόρικο. Ναι. Αν δεν ήθελε να στηρίξει κάποιον, δεν θα έκανε μια σκληρή δήλωση εναντίον κάποιου? Υποτίθεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποχωρεί και αφήνει την διαδοχή ανοιχτή στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να κάνει σκληρή δήλωση υπέρ ή εναντίον. Το έκανε. Αλήθεια είναι και διατήρησε και τήρησε μια στρατηγική ουδετερότητα όλες αυτές τις μέρες.
Αλλά επειδή διάφοροι προσπάθησαν με ένα λοξό τρόπο να εμφανιστούν ως ξέρεις, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα διαδοχής. Έχει πρόβλημα ανασυγκρότησης. Σωστό. Η διαδοχή, εντάξει, θα έρθει κάποιος, θα πάρει τα ενία. Μπορεί να το κάνει το κόμμα στο, να το πάει στο 12. Το θέμα είναι να συγκροτηθεί ο χώρος. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και υπό αυτή την έννοια, εκ των πραγμάτων αυτός που θα διαδεχθεί τον Τσίπρα, θα πρέπει να κρατήσει το νήμα και των ημερών του Τσίπρα. Μάλιστα. Ο Τσίπρας είναι ένα κορυφαίο πρόσωπο, ιδρυτικό, με ιδρυτικά χαρακτηριστικά για το χώρο αυτόν. Μάλιστα. Τώρα, Κώστα, η επόμενη μέρα χρειαζόμαστε έναν ο οποίος να κάνει σκληρή αντιπολίτευση και σοβαρή αντιπολίτευση, διότι κακά τα ψέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή αλωνίζει χωρίς αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Πρώτον και δεύτερον, κάποιον να βάλει στην ατζέντα τα μεγάλα εθνικά ζητήματα και να συγκρουστεί για αυτά για να μπορέσει να πετύχει κάτι ακόμα. Είτε Έφη Αχτσιόγλου, είτε Στέφανος Κασελάκης έχουν τις προδιαγραφές για κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα υποστηριχθούν από έναν μηχανισμό ο οποίος την ξέρει τη δουλειά. Και μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι να εμπνεύσει, να φέρει και τον αέρα της νίκης, όχι μόνο στις εσωκομματικές εκλογές, αλλά και ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Το εκφράζει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον επικοινωνιακά, ο Κασελάκης μέχρι τώρα. Πολιτικά δεν το έχει εκφράσει ακόμα. Σίγουρα όμως, εάν αναδειχθεί ο Κασελάκης επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορεί να ξεκινήσει περιοδίες χωρίς τα βάρη του κοινοβουλίου. Υπάρχει και θετικό εκτός από το αρνητικό. Από εκεί και πέρα, εντός κοινοβουλίου θα υπάρχει το κενό και το κενό θα είναι μεγάλο. Δεν μιλάμε όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ, τρίτο τάξη κόμμα και δεν είχε τον πρόεδρό του μέσα στη Βουλή. Μιλάμε για την αξιωματική αντιπολίτευση και για μια δημοκρατία χρειάζεται η αντιπολίτευση η αξιωματική να είναι ισχυρή και να δίνει το παρόν σε όλα τα θέματα. Δημήτρη. Κώστα, αυτό που είπες, του το χτύπησε χθες η Έφη Αχτσιόγλου του Κασελάκη. Ναι. Είπε ότι η μάχη θα γίνει και στη Βουλή. Επίτηδες ακριβώς το τόνισε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που περιγράφει ο Κώστας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θεσμικά ακόμα, παρά τη συντριβή του, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως ο συνασπισμός που είχε αναλάβει ο Τσίπρας και δεν ήταν στη Βουλή. Σωστό. Και τώρα είναι άλλη για τα εθνικά. Προεκλογικά, για τα εθνικά μίλησε έντονα και ολοκληρωμένα ο Νίκος Παπάς. Οφείλουμε να του το δώσουμε. Το λέω γιατί είδα όλες τις καμπάνιες. Για τα εθνικά άρχισαν να μιλούν λίγο περισσότερο οι Αχτσιόγλου και ο Κασελάκης στο τέλος. Για μένα είναι τεράστιο ζήτημα και μείζον ζήτημα. Και καλό είναι και για την αριστερά να μιλήσει πιο απεινοχοποιημένα για τα εθνικά ζητήματα. Για το κυπριακό, για τα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να μιλάει για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να εκχωρούνται στον εθνικισμό αυτά τα ζητήματα. Είναι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ζητήματα στρατηγικής σημασίας για να πει κάποιος ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Μάλιστα. Και το πιστεύω βαθιά αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο. Περιμένουμε το δεύτερο γύρο εκλογών να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Κυριακή, ΣΥΡΙΖΑ. Την Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Και βλέπουμε πώς θα πάει και το στοίχημα της ανασυγκρότησης. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δείτε σε λίγο. Έρχονται σχέδια επιβράβευσης, κάποια είναι ήδη σε ισχύ, για τους συνεπείς δανειολήπτες. Ταυτόχρονα βλέπουμε πώς κινήθηκαν οι εκποιήσεις και οι πληστηριασμοί το διάστημα που μας πέρασε. Σε πολύ λίγο εδώ αναλυτικά, με πίνακες. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, τον ΟΑΗ. Μόνικα Κυριάκου, ανώτερη λειτουργός, είναι μαζί μας.